Δείτε ένα βίντεο για την ομαλή προσαρμογή των Point Clouds στην βασική έκδοση του Rhino. Εδώ έχουμε φορτώσει ένα αρχείο Point Cloud που έχουμε ήδη δείξει σε άλλο βίντεο και μπορείτε να δείτε πως δεν ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο. Είναι εμφανώς υπογωνία. Φυσικά θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε το επίπεδο ώστε να ταιριάξει με το Point Cloud, αλλά εδώ θα δείξουμε ένα τρόπο να μετακινήσουμε το Point Cloud ώστε να ευθυγραμμιστεί με το επίπεδο. Για αρχή, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η επιλογή Snap στην καρτέλα Options είναι ενεργοποιημένη και το oSnap στο ίδιο το Rhino έχει την επιλογή Points ενεργοποιημένη. Έτσι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε απλές γραμμές προς το Point Cloud που θα ταιριάζουν ακριβώς στα σημεία του και όχι σε άσχετα σημεία της οθόνης. Πίσω στα Point Clouds πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε την οριζόντια γραμμή. Οπότε σχεδιάζουμε εδώ τη γραμμή. Αυτό είναι. Επιλέγουμε polyline, πρώτο σημείο, δεύτερο σημείο και δεξί κλικ για να τελειώσουμε. Το δεξί κλικ είναι μία τυπική διαδικασία στο Rhino. Αυτή λοιπόν είναι η οριζόντια γραμμή μας. Ας κάνουμε έναν έλεγχο να δούμε αν είναι εντάξει. Ναι, μια χαρά. Φαίνεται εντάξει για το παράδειγμά μας. Κάτι που πρέπει να σημειώσουμε εδώ πριν φτάσουμε στην κάθετη γραμμή που ισχύει βέβαια και για την οριζόντια, είναι ότι το point cloud δεν είναι πολύ πυκνό εδώ. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι απλά να αυξήσουμε λίγο το point size ώστε να γίνει λίγο πιο πυκνό. Έτσι θα μπορέσουμε πιο εύκολα να ταιριάξουμε τα points με τις γραμμές. Τελευταία ενέργεια που θα κάνουμε είναι να τραβήξουμε την γραμμή ώστε να ταιριάξει μέσα από αυτό το point cloud που δεν είναι πυκνό με ένα άλλο σημείο που θέλουμε να έχουμε μία κάθετη γραμμή επιλέξτε Line, ένα κλικ, δεύτερο και δεξί κλικ για να τελειώσετε. Αυτό ήταν μια χαρά. Οπότε, επιλέγουμε την πρώτη οριζόντια γραμμή και χρησιμοποιώντας το Shift επιλέγουμε και την κάθετη και απλά πηγαίνουμε στην επιλογή Align εδώ. Το Point Cloud έχει αλλάξει πλέον τον προσανατολισμό του και δείχνει σωστό και ευθυγραμμισμένο. Ναι, μπορεί να χρειάζεται μια περιστροφή, αλλά μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό τώρα. Αν δούμε εδώ θα καταλάβουμε ότι πρέπει να γυρίσει ως προς τον ψή άξονα. Οπότε απλά πηγαίνουμε εδώ κάτω και επιλέγουμε το ψι. Στη δική σας περίπτωση μπορεί να διαφέρει, αλλά εδώ μπορείτε να δείτε ότι ο ψιάξονας είναι ο σωστός και απλά το περιστρέφουμε. Επίσης υπάρχει η επιλογή της περιστροφής κατά 180 μοίρες και αυτή είναι η επιλογή που περιστρέφει κατά 90 μοίρες. Τώρα φαίνεται πολύ καλό. Σίγουρα καλό για ένα γρήγορο παράδειγμα. Βλέποντας το point cloud φαίνεται ευθυγραμμισμένο με το επίπεδο, οπότε μια χαρά. Τέλος, κάτι γρήγορο που μπορούμε να κάνουμε για να τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία που πρέπει να γίνεται, είναι η επιλογή Origin εδώ. Αυτό βέβαια περιγράφεται και σε άλλο βίντεο, αλλά ταιριάζει να το πούμε και εδώ. Οπότε έχουμε τα Rhino Points εδώ στη μέση αυτού του Point Cloud και απλά επιλέγουμε αυτό. Θα δούμε ότι θα γίνει κίτρινο και μετά μπορούμε απλά να επιλέξουμε Origin. Αυτό θα μετακινήσει το σημείο που επιλέξαμε στο κεντρικό σημείο του επιπέδου 0,00. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και μπορείτε να δείτε εδώ ότι αυτό που κάναμε στην ουσία είναι να ευθυγραμμίσουμε, να περιστρέψουμε και να τοποθετήσουμε σωστά το point cloud μας. Αυτό είναι. Μπορείτε να το δείτε σε αυτές τις προβολές εδώ. Αυτή ήταν η διαδικασία της ευθυγράμμισης και επίσης η επιλογή Origin που τοποθετεί το Point Cloud στο σημείο 0,0,0.